Έχω την εντύπωση, κύριε Κουμπούρη, ότι το ΚΚΕ δεν διακρίνει κάλπες, δηλαδή είτε δημοτικές, είτε περιφερειακές, είτε ευρωεκλογές, γιατί αυτές οι τρεις κάλπες, αυτές οι τρεις εκλογές θα έχουμε σε ένα μήνα και κάτι. Τη Μεγάλη Τετάρτη ξεκινάει επίσημα η προεκλογική περίοδος, δηλαδή τρεις μέρες και ένα μήνα. Αυτές τις κάλπες, αυτές τις εκλογές τις θεωρεί ενιαίες, έτσι δεν είναι? Καλά το θεωρείτε έτσι, καλά το εκτιμάτε έτσι, έτσι είναι η θέση μας, διότι όλες οι εκλογές έχουν πολιτικό χαρακτήρα και φυσικά ο καθένας που εκλέγεται, είτε στο δημοτικό, είτε στο περιφερειακό, το τοπικό, είτε στο περιφερειακό, είτε σε ευρωεκλογές και αν γίνουν και βουλευτικές εκλογές, εκφράζει πολιτική άποψη και θέση για τα προβλήματα και παίζει κυρίαρχο ρόλο στην πολιτική ζωή. Επομένως, δεν έχει σημασία πού θα εκλεγεί, βεβαίως έχει τη σημασία για το χώρο του, αλλά θα παίξει τον ίδιο ακριβώς ρόλο και θα υπηρετήσει τις ίδιες πολιτικές που υπηρετούν, αν θέλετε, τα κόμματα που τον εκφράζουν. Ναι, αλλά με αυτόν τον τρόπο δεν στενεύεται έτσι το ακροατήριό σας. Θέλω να πω ότι σε κάποιους δήμους έχετε εκλέξει δημάρχους με ευρύτερη απεύθυνση. Ενώ αλλού στις εθνικές, στις ευρωεκλογές έχετε μικρότερο ακροατήριο. Δεν συνιστά μια αντίφαση αυτό? Όχι καθόλου. Εμείς θέλουμε ο κόσμος να μας ψηφίσει και να μας στηρίξει για την πολιτική μας. Δεν κρυβόμαστε. Και δεν κρυβόμαστε πίσω από ανεξαρτησίες και από όλα τα νόστιμα, αν θέλετε, που ακούγονται σε κάθε εκλογές. Εμείς θέλουμε ο κόσμος και το ακροατήριο να ακούσει την πολιτική μας, να ακούσει τις θέσεις μας. Μπορεί να μην συμφωνεί σε όλα, αλλά πιστεύουμε ότι, και έτσι πρέπει να γίνεται, ότι πρέπει να στηρίξει τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ παντού, γιατί θα είναι μια δύναμη η οποία είτε θα είναι ενισχυμένη στα ευρωπαϊκά, είτε στα τοπικά, περιφερειακά, είτε στα βουλευτικά, θα είναι μια δύναμη που θα αντιπαλέψει τις κυρίαρχες πολιτικές, αυτές τις πολιτικές, κύριε Ανανιάδη, που έχουν κάνει τον κόσμο να υποφέρει. Είτε εκφράζεται αυτό σε ένα τοπικό πρόβλημα, είτε σε ένα γενικότερο πρόβλημα, όπως είναι τα ζητήματα, αν θέλετε, της υγείας, όπως είναι τα ζητήματα των μισθών, του μεροκάματων, των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η φορολογία των επαγγελματιών και ένα σωρό άλλα ζητήματα. Ναι, κύριε Κουμπούρη, συνεχίζω να διαβάζω το ρεσπάστη και θέλω να κάνω λίγο για τον προβοκάτορα, αν μου επιτρέπετε. Λέει υπότιτλος, το έργο το έχει ξαναδεί ο λαός. Και θα έλεγα εγώ ότι έχουμε ξανακούσει όλη αυτή τη ρητορική του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, σεβαστή, αλλά αυτό δεν έχουμε δει να ανταποκρίνεται. Δηλαδή, γιατί δεν σας ακούει ο κόσμος, γιατί είστε καθυλωμένοι διαχρονικά, θα λέγαμε μια δεκαετία και παραπάνω, σε αυτά τα ποσοστά. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε τις θέσεις μας, έχουμε την πολιτική μας. Εάν κάποιος υιοθετεί, όπως λέτε, τις θέσεις μας και μας συμπαθεί, να κρίνει τις πολιτικές δυνάμεις και το ΚΚΕ με κριτήρια αντικειμενικά, σε ποια βάση? Αν είναι εργαζόμενος, αν είναι επαγγελματίας, αν είναι φτωχός αγρότης, με τα συμφέροντά του, ποιοι τα υπηρέτησαν αυτό το διάστημα και ποιοι δεν τα υπηρέτουν. Αν είναι μεγαλοβιομήχανος, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι θα επιλέξει την τάξη του και τα λοιπά, είναι στρώματα της αστικής τάξης, θα επιλέξουν την τάξη τους και τα λοιπά. Βλέπετε ότι ο κόσμος, και το λέμε εμείς αυτό, ότι έχει μια συμπάθεια στο κόμμα, έχει μια, αν θέλετε, αποδοχή των θέσεών του και αυτό πρέπει να εκφραστεί και στην κάλπη, να μην φοβηθεί, να μην πέσει στα ψεύτικα διλήμματα που κάθε φορά του στείλουν τα κόμματα, τα άλλα κόμματα. Θυμάστε το ΣΥΡΙΖΑ με τι συνθήματα είχε βγει στις περασμένες εκλογές. Υιοθετούσε τα πάντα, έλεγε ότι θα λύσει τα πάντα χωρίς συγκρούσεις, χωρίς συγκρούσεις με τις πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται, με τις δυνάμεις που τις εφαρμόζουν κτλ. Και κυρίως με την αστική τάξη, η οποία το κεφάλαιο ουσιαστικά παίζει κυρίαρχο ρόλο στη διαμόρφωση αυτών των προβλημάτων. Επομένως, ο κόσμος πρέπει να κάνει αυτό το βήμα και πρέπει να κάνει τη διαφορά με το ΚΚΕ. Οι άλλες δυνάμεις το λένε, δεν το κρύβουν. Θα υπηρετήσουν το σύστημα, την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Αυτό είτε εκφράζονται από την Χρυσή Αυγή, τη δολοφονική,
οι θέσεις αυτές με έναν ευρωσκεπτικισμό, με έναν εθνικισμό υποτίθεται, είτε με τον κοσμοπολιτισμό. Από το στόμα άλλων... μου πήρατε την ερώτηση την επόμενη. Επειδή ως ΕΡΤ έχουμε και ένα διήμερο αντιφασιστικό αφιέρωμα και με αφορμή την 21η Απριλίου αύριο, αλλά και με αφορμή τον ευρωσκεπτικισμό και την άνοδο της ακροδεξιάς, ήθελα και βλέπω κιόλας και πάλι στην εφημερίδα σας, στο Ριζοσπάς, δηλαδή αφιέρωμα οι χρυσαυγίτες είναι εγκληματίες επειδή είναι ναζιστές, 4 χρόνια από την έναρξη της διοίκησης της ναζιστικής Χρυσής Αυγής. Ήθελα ένα σχόλιο επ' αυτού. Ξεκινήσατε, σας διέκοψα και σας αφήνω να το ολοκληρώσετε. Ήθελα να σας πω, εμείς δεν είμαστε σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως το κάνουν ορισμένοι εθνικιστές ακραίοι είτε ευρωσκεπτικιστές που είναι από τη μεριά του κεφαλαίου, θέλουν καπιταλισμό δηλαδή, με διαφορετική σχέση με τις άλλες χώρες. Ούτε του κοσμοπολίτικου, της κοσμοπολίτικης άποψης του κεφαλαίου και των κομμάτων που το υπηρετούν, που θέλει ανοιχτά σύνορα, που θέλει όλα αυτά που ζούμε κτλ. Εμείς αντιπαλεύουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιπαλεύουμε το σύστημα από τη θέση της υπεράσπισης των λαϊκών συμφερόντων για να υπάρξει πραγματικά ενωμένη Ευρώπη, αλλά στη βάση του σοσιαλισμού. Μιας Ευρώπης που θα απαλλαγεί από την εκμετάλλευση, που ο παραγωγός θα είναι, που παράγει τον πλούτο, θα είναι και αυτός που θα ζει με τον πλούτο που παράγει και δεν θα τον αρπάζουν μια κούφτα μονοπόλια. Επομένως, όποιος θέλει, αυτός που λέει ότι είμαι αντιφασίστας αλλά υπηρετεί τον καπιταλισμό, εν πάση περιπτώσει η μήτρα που γεννάει αυτό το σύστημα είναι ο ίδιος ο καπιταλισμός, η εκμετάλλευση με τις ακραίες αν θέλετε απόψεις για διακυβέρνηση και για όλα τα άλλα που σέρνει πίσω αυτή η άποψη, αυτή η θέση και η εγκληματική φυσικά Χρυσή Αυγή στη χώρα μας που υπηρετεί μια τέτοια θέση και άποψη. Ευχαριστούμε πολύ. Δήμος Κουμπούρης, υποψήφιος ευρωβουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Καλή σας επιτυχία. Καλημέρα. Καλή επιτυχία στο ΚΚΕ.